Όπω σα είπαμε, mm. δεν είμαστε μόνοι μα. Το βλέπετε εξάλλου. Μαζί μα ο κύριο Νίκο <συνάκος> Βασιλάκου, πραγματογνώμων τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο. Καλημέρα. Καλή σα ημέρα, καλώ ήρθατε καλημέρα, για άλλη μια καλημέρα, φορά. Καλώ βρίσκω κάθε έτσι. Τρίτη παρατρίτη είμαστε μαζί και είναι ωραία γιατί μπορούμε και συμβουλεύουμε τον κόσμο για πράγματα που είναι δυστυχώ καθημερινά, καθημερινά, δυστυχώς δυστυχώ επικίνδυνα. Ευτυχώ υπάρχει το πρωινό του Ερτ και μπορούμε και σα ενημερώνουμε. Σας ευχαριστώ να ευχαριστώ καλά, τον να πολύ, να καλά και κύριε και κύριε Σήμερα Βασινάκο. ένα πολύ χρήσιμο θέμα θα κουβεντιάσουμε για άλλη μια φορά. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την εφαρμογή που λέγεται Panic Button. Είναι το κουμπί πανικού, α το πούμε έτσι Σωστό. πολύ απλά. Μια εφαρμογή την οποία, κύριε Βασιλάκο, πολύ απλά να εξηγήσουμε. Μπορεί ο καθένα να κατεβάσει το κινητό του. Ναι, μπορούμε να το δείξουμε κιόλα. Το σωστά. έχω εγκατεστημένο στο κινητό, ωραία. το Panic Button. Θα το δείτε τώρα. Είναι δωρεάν, οποίο, δηλαδή ελεύθερη εφαρμογή. Ε, είναι δωρεάν. Είναι μια εφαρμογή. Αυτή δεν είναι να πούμε. Μπορούμε να κάνουμε λίγο zoom στο κινητό του Λοιπόν, το κουμπί και κρύβω το διαφημιστικό περιεχόμενο γιατί αυτό είναι ουσιαστικά δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Είναι ένα ε, κουμπί το οποίο τι κάνει, μπορεί και ενημερώνει, μπορείς και ειδοποιεί τους δικούς σου ανθρώπους όταν ε, υπάρχει κίνδυνο. Όσου έχει επιλέξει δηλαδή. Όσου έχει επιλέξει ε, εσύ. Βάζει. Φτάνει ένα μήνυμα mm -hmm. σε αυτού και αμέσω μπορούν και βλέπουν ότι είσαι σε κίνδυνο και βλέπουν και την τοποθεσία σου. Τι γίνεται τώρα, Αυτό έχει περάσει από διαβούλευση, είναι έτοιμο να ψηφιστεί και μόλι ψηφιστεί δύο τηλεφωνικά κέντρα τη άμεση δράση ή τη ασφάλεια ή όπου κρίνει η αστυνομία θα μπουν στη δράση και τι θα κάνουν. Θα λαμβάνουν κλήσει από Αθήνα και Θεσσαλονίκη yeah. κακοποιημένων η ε, ε, θύματα ενδοοικογενειακή βία γυναικών. Δηλαδή, έρχεται το επίσημο κράτο και λέει: Είμαι κοντά στη γυναίκα η οποία έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακή βία, είμαι κοντά στη γυναίκα που έχει κακοποιηθεί. Μπορεί να πατάει το panic button και αμέσω η αστυνομία, γιατί ξέρετε ότι τη στιγμή που συμβαίνει κάτι, δυστυχώ δεν μπορεί να γίνει προφορική λεκτική επικοινωνία. Όταν μα συμβαίνει κάτι, δεν μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο, πρέπει να κάνουμε μία κίνηση γρήγορη. Η ίδια κίνηση είναι η κίνηση που γίνεται στο, στα τηλέφωνα για να καλέσουμε την έκτακτη ανάγκη αυτό δηλαδή έρχεται και μιμείται τώρα η ελληνική αστυνομία και τι λέει. Θα μπορείτε να με καλέσετε, θα μπορώ να σας προστατεύσω, θα μπορώ να κάνω επέμβαση, θα μπορώ να δω πού είστε. Να πούμε ότι ένα τέτοιο περιστατικό είχε συμβεί στι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου ένα άνθρωπο έκανε τζόκινγκ, φορούσε ένα smartwatch, ένα έξυπνο ρολόι και τι συνέβη, με το που έπαθε εγκεφαλικό, ειδοποιήθηκε το ασθενοφόρο χωρί να κάνει τίποτα. Απλώ επειδή είδε ότι ο άνθρωπο από όρθιο βρέθηκε σε δευτερόλεπτα στο πάτωμα. Τώρα, να yes. περνάμε σε άλλο επίπεδο, να σα ρωτήσω, κύριε Βασιλάκο, πέρα από γυναίκε φυσικά θα μπορούν και παιδιά φαντάζομαι, έτσι, που πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βία ή οποιοδήποτε άλλος άντρας, οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με το φίλο. Εμείς τώρα εστιάζουμε περισσότερο στις γυναίκες γιατί έχουν δει το φως της δημοσιότητας πολλά τέτοια περιστατικά, έτσι. Ναι, ναι. ναι, το θέμα είναι ότι επιτέλους ερχόμαστε και αγκαλιάζουμε την πρόληψη γιατί είναι άλλο η πρόληψη, άλλο η καταστολή. Εδώ πηγαίνουμε στην πρόληψη. Δηλαδή, λέμε τη στιγμή του κινδύνου, το παιδί να πατήσει panic button, η γυναίκα να πατήσει panic button, ο άνδρα που είναι θύμα ατυχήματο να πατήσει panic button. Αυτό μπορεί να γίνει και να λειτουργεί κανονικά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια περίοδο προσαρμογή. Από την ώρα που θα λειτουργήσουν ναι. τα τηλεφωνικά κέντρα τη αστυνομία και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και μετά σε όλη την ελληνική περιφέρεια, θα έρθουν και θα εξυγχρονιστούν όλοι και στο επίπεδο επικοινωνία και στο επίπεδο πρόληψη. Γιατί μέχρι τώρα τι γινόταν. Έπρεπε να πάρει την άμεσο δράση αφού πάρει την άμεσο δράση να έρθει και να ε, διγίνει η κλίση στα παιδιά που είναι σε περιπολία στη δίκαιη αστυνομία, τη γνωστή Δίας να τρέξουν στο περιστατικό και να προλάβουν το πρόβλημα. Περνούσε πολλές φορές τόσος χρόνος που α, μου, μου λένε αστυνομικοί με τους οποίους... Ε, από αγάπη θα πω, συνάδελφοι, δεν είμαστε πραγματικά συνάδελφοι. Από αγάπη θα πω οι αστυνομικοί που έρχονται και μπαίνουν μέσα στα σπίτια, βλέπουν το θύμα οικογενειακή βία πολλέ φορέ να ανοίγει την πόρτα μελανιασμένο και να λέει: Δεν συνέβη τίποτα, είμαστε μια χαρά, μπορείτε να συνεχίσετε την περιπολία σα. Γιατί περάσει λίγη ώρα, οικογενειακό έτσι. άσυλο και μην μπείτε μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε το θύμα πριν γίνει το κακό και να το προλάβουμε. Ε, ήθελα να σα ρωτήσω τώρα, πόσο χρονικό διάστημα περίπου εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί προκειμένου έτσι να αρχίσουν οι γραμμέ να λειτουργούν και να μπει σε πλήρη εφαρμογή εφαρμογή Και αν θα είναι εύκολο στη χρήση του, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι ε, δεν ε, ε, ασχολούνται πολύ με το η, διαδίκτυο. Η εφαρμογή θα είναι άμεση, η περίοδο θα είναι πάρα πολύ γρήγορη. Μα λένε ότι ελπίζουν ότι στου τρει μήνε θα το έχουμε στον αέρα και α, να α, λειτουργεί. Ωραία. Και βλέπετε ότι η κυβέρνηση κάνει βήματα να λειτουργήσει κατευθείαν. Υπάρχουν βέβαια και οι φωνέ που λένε ότι επειδή θα μπουμε σε προκλογική περίοδο, mm -hmm. μπορεί να κάνει και έξι μήνε αυτό για να λειτουργήσει. Αλλά βλέπετε ότι όπω λειτουργήσε, το ψηφιακό πορτοφόλι του Gov.gr και όλα τα υπόλοιπα φτάσαμε να ξεπερνάμε του ένα δισεκατομμύριο χρήσει των ψηφιακών εφαρμογών. Οπότε και αυτό θα έρθει γρήγορα γιατί θα σώσει ζωέ. Θα βελτιώσει την κατάσταση. Και αυτό είναι το σημαντικό. Μπορούμε να το ξαναδείξουμε λίγο και ναι, τώρα βεβαίως. να επιθυμήσουμε ότι μπορεί μέχρι στιγμή να μην έχουν συνδεθεί οι γραμμέ τη αστυνομία. Αλλά να ξαναπούμε, κύριε Βασιλάκο, ότι μπορούμε να κατεβάσουμε την εφαρμογή, να συνδέσουμε κάποιου δικού μα ανθρώπου. Και σε περίπτωση ναι. ανάγκη να ενημερωθούν τουλάχιστον εκείνοι και να προβούν ναι. σε οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση χρειαστεί με τα είδη αστυνομία. Σε... Λοιπόν, έτσι σε θα είναι το panic button, σα το δείχνω. Θα είναι αυτό το κόκκινο κουμπί και θα δίνει δυνατότητα send πάνω. <ΣΣΣ> αυτό θα είναι ακριβώς. Το βλέπετε που λέει Send the Panic. Άξιοι mm -hmm. συνάδελφοι, το πλάνο είναι εκπληκτικό. Mm -hmm. Νομίζω ότι όλοι μπορούν να δουν πώς μπορείς να στείλει ένα πανικό. Mm -hmm. Με το που πατάω το Send the Panic με το δάχτυλό μου, ενημερώνονται όλοι αυτοί που έχω επιλέξει, ώστε να μπορέσουν και να καταφέρουν να έρθουν και να με βοηθήσουν στη δύσκολη στιγμή. Είτε αυτή είναι ένα τύχημα, είτε αυτή είναι ένα πρόβλημα που δημιουργείται, είτε είναι ότι έχω πέσει θύμα ενδοοικογενειακή βία ή σεξουαλική mm -hmm. κακοποίηση. Είναι απλή διαδικασία. Και... Είναι απλή διαδικασία και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε κοντά ιδιαιτέρω στα παιδιά και να είμαστε και κοντά σε αυτού με τον ίδιο τρόπο, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη εξέλιξη, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί. Θα σα την πω εγώ πρώτη φορά από εδώ μαζί. Ε, υπάρχει πλέον διαδικασία επικοινωνία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο mm -hmm. μέσω του gov.gr για καταγγελία. Δεν χρειάζεται να πα πια στη δίωξη. Δηλαδή, ah, πα να πέσει θύμα απάτης ή έπεσε θύμα απάτης. Μπορεί να, επικοινο... να μπει στο gov.gr, να κάνει καταγγελία και εντό 2 το πολύ τριών 24 ώρων θα σε πάρει τηλέφωνο ο αστυνομικό από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο. Εγώ είχα περιστατικό το έκανα σαν να είμαι ένα ανώνυμος πολίτης. Σε μία μέρα με πήραν από τη δίωξη, μου είπαν έχει ληφθεί η καταγγελία, και έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα εξ αρχείων ω καθήλυνα αρμόδιο, γιατί εγώ έχω επίσημη διαμονή δηλωμένη στα εξάρχεια. Mm -hmm. Και μου λέει θα, θα σα καλέσει για κατάθεση, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι έχει συμβεί. Πολύ σημαντικό yes. λοιπόν και αυτό, όταν θα μπει σε εφαρμογή. Πάμε τώρα και στα άλλα θέματα που έχουμε. Εντάξει. Πάμε στη λειτουργία Σωστό στο κινητό. Τι ακριβώ είναι αυτή η λειτουργία. Λοιπόν, η λειτουργία SOS στο κινητό είναι μια λειτουργία η οποία τι κάνει. Μα δίνει τη δυνατότητα μέχρι να έρθει σε πλήρη λειτουργία το Panic button να μπορέσουμε και να στείλουμε μια έκτακτη ανάγκη. Πώ γίνεται αυτό, θα σα το δείξω με απλό τρόπο. Ναι. Είμαι λοιπόν στην οθόνη του κινητού και πατάω το συνδυασμό πλήκτρων. Ο συνδυασμό πλήκτρων είναι το κλείσιμο του κινητού, αυτό το πλήκτρο, και ο πάνω ήχος. Με το που τα πατάω αυτά τα δύο, μπαίνω σε λειτουργία σο και μου λέει: Τι θε να κάνω, Θε να κάνω κλίση. Το βλέπετε. Ένα λεπτό να φτιάξω τη Ελλάδα. Το βλέπετε λοιπόν ότι μπορώ να καλέσω τη γραμμή σο κατευθείαν. Ναι. Ορίστε. Ορίστε, το βλέπετε. Ναι, ναι. Σα το δείχνω. Το σο είναι εδώ. Με το που καλό σο, τι θα γίνει. Ειδοποιείται το 112. Το κλείνω τώρα για να μην ανησυχήσω κανέναν, γιατί δεν είναι σωστό. Τερματισμό κλήση και αμέσω οι προσωπικέ μου πληροφορίε, οι ιατρικέ πληροφορίε, δηλαδή η ηλικία μου, το πόσο ύψο έχω, το τι βάρο έχω, το πού βρίσκομαι και η τοποθεσία μου, κοινοποιούνται σε ένα άτομο. Το οποίο έχω επιλέξει. Αυτό το άτομο λαμβάνει κλίση και μήνυμα ασχέτως του αν έχει στο αθόρυβο το κινητό και με το που, το που γίνεται αυτό επικοινωνεί μαζί μου για να δει αν είμαι καλά ή αν μου έχει συμβεί κάτι. Mm -hmm. Για σκεφτείτε ότι μπορεί να έχω ένα απλό αυτοκινηστικό, χτυπαξίω. Μπορεί να έχω να μην μπορώ να επικοινωνήσω. Με το που θα σημάνω τον πανικό αμέσω ειδοποιούνται αυτοί που έχω δηλώσει ως δικοί μου άνθρωποι. Η χρήση του. Ο... του... Αυτέ οι επαφέ, δηλαδή. Ναι, όλε αυτέ οι επαφέ. Εντάξει κάτι χρήσιμο να το έχουμε όλοι μα στο κινητό μα. Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα, αλλά θα το κάνω σύντομα και θα πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει, πρέπει Λοιπόν, πάμε πρέπει. και στο επόμενο θέμα, κύριε Βασιλάκο, που έχουμε να πούμε. Ναι. Και το lockdown mode σε iPhone, Android κινητά, έτσι ώστε να μην μα παρακολουθούν. Σήμερα mm -hmm. δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή έχουμε πιάσει όλα τα θέματα. Είστε πάρα πολύ γρήγοροι. Θα δείξω και αυτό πώ γίνεται και πώ λειτουργεί. Συγγνώμη που δεν κοιτάω την κάμερα, αλλά κοιτάω το κινητό μου. Θα το κάνω για δευτερόλεπτα για να μπορέσω να σα δείξω πώ λειτουργεί το lockdown mode. Το lockdown mode ή η λειτουργία απομόνωση είναι μια λειτουργία η οποία τι κάνει. Το δείχνω και αυτό. Ναι. Είναι μια λειτουργία η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη του κινητού να κλειδώσει τη συσκευή, να την απομονώσει. Με αυτή τη λειτουργία δεν με ακούει κανένα. Δεν, δεν μπαίνει ούτε Predator, ούτε Pegasus, ούτε Detective, <χι> ούτε ιδιωτικοί αναλυτέ. Ούτε κανένα με το που έρχεται και γίνεται αυτή η λειτουργία. Αρχίζει και το κινητό μου, mm -hmm. είναι σε απόλυτη απομόνωση, δεν μπορεί κανένας να το παρακολουθήσει και ποιο είναι το συγκλονιστικό, ότι δεν μπορεί κανένας παρά μόνο το βαλιτσάκι ή φορτηγάκι της Ape. Συγγνώμη, πώς μπήκατε τώρα σε αυτή τη λειτουργία. Από πού, είναι κάτι... από πού μπαίνουμε. Ναι. Υπάρχει σε όλα τα κινητά αυτή η λειτουργία. Α, δηλαδή. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιήθηκε από τη στιγμή που συνέβη ό,τι συνέβη στην Ελλάδα το με εγώ, το Predator. Ναι. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο ρυθμί... απόρριτο και ασφάλεια. Απόρριτο και ασφάλεια. Ναι. Το βλέπετε, και ασφάλεια. Ναι. Πατάω απόρριτο και ασφάλεια και αμέσω μετά κάτω-κάτω μου λέει λειτουργία απομόνωση. Το βλέπετε. Και το βάζουμε σε ενεργοποίηση. Λειτουργία απομόνωση. Πατάω λειτουργία απομόνωση και αμέσω μου λέει το κινητό σα θα μπει σε λειτουργία απομόνωση. Με το που θα του πω να μπει, επανεκκινεί τη συμφω... την, uh, συσκευή. Αυτό συμβαίνει. Κύριε Βασιλάκο, όταν όμω έχουμε αυτή την. Και για πόσο όταν διάστημα το ενεργοποιήσουμε... αυτό. Για όσο το κρατήσω όσο εγώ. Το εμείς. Oh yeah. εγώ όταν... το ενεργοποιώ, εγώ yeah. το απενεργοποιώ. Μπορώ όμω να κάνω παράλληλη χρήση του κινητού yeah. μου να κάνω ναι. τηλέφωνα, μηνύματα Βέβαια. Κανονικά. Πλήρη δεν χρήση πειράζει, του κινητού. Δεν επηρεάζει τη λειτουργία Ά, του κινητού. Δεν επηρεάζει η yeah. λειτουργία Βασιλάκο, ναι. από μόνο σα. Κύριε θα δεσμευτείτε στον αέρα ότι την επόμενη Τρίτη θα είστε πάλι εδώ να συζητήσουμε εκτενώ και αυτό το θέμα. Γιατί είστε και γουρλί. Εννοείται, θα είμαι κοντά σα και ό,τι άλλο προκύψει. Βεβαίω με πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ χαρά. Εγώ ευχαριστώ ξανασυζητήσουμε πολύ αναλυτικά λοιπόν και την επόμενη εβδομάδα κύριε Βασιλάκο. Να είστε καλά.